κεντρικό στούντιο στην επόμενη μέρα με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, δίπλα μου. Κύριε Πρόεδρε, είπαμε ότι περιγράψαμε μάλλον και τα αίτια, μια πρώτη αποτίμηση τουλάχιστον της εκλογικής ήττας, αλλά βάλαμε και τους στόχους για και τα διλήμματα για την αναμέτρηση της 7ης Ιουλίου. Το ερώτημα βεβαίως είναι αυτό που λέγαμε πριν, εάν γυρίζει το παιχνίδι. 9,5 μονάδες είναι μεγάλη διαφορά. Άκουγα χθες τον κύριο Μητσοτάκη να βάζει το στόχο της αυτοδυναμίας. Υπάρχουν σενάρια που λένε ότι είναι κοντά η αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία με βάση το ποσοστό των ευρωεκλογών και επίσης να βάζει ο κύριος Μητσοτάκης και μια παράμετρο που νομίζω θα την βρείτε μπροστά σας. Θα είναι από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, εικάζω, το βασικό θέμα, ότι αν δεν προκύψει αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας θα πάμε πιθανότατα σε επαναληπτικές εκλογές με τον εφιάλτη, όπως είπε, της απλής αναλογικής και εκεί δεν θα σταθεί δυνατό να σχηματιστεί κυβέρνηση. Κύριε Κοντρότσο, καταρχάς το πρώτο σας ερώτημα. Αν γυρίζει το παιχνίδι. Το πρωί της 7ης Ιουλίου, όταν θα ανοίγουν τα εκλογικά τμήματα, οι κάλπες θα είναι άδειες. Δεν θα έχουν μέσα ψηφοδελτία και θα γεμίσουν από τις 7 το πρωί ως τις 7 το βράδυ. Άρα στα χέρια των πολιτών και του ελληνικού λαού που θα προσέλθει στις κάλπες είναι το αποτέλεσμα. Δεν είναι προδιαγεγραμμένο τίποτα απολύτως. Είναι από μηδενική βάση, εννοείται. Δεν θα μεταφερθεί το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών στις κάλπες και θα προστεθούν νέοι ψήφοι. Θα είναι άδειες οι κάλπες το πρωί και θα ξαναγεμίσουν. Το πώς θα ψηφίσει ο κόσμος στις 7 Ιουλίου και ας το έχουν στο μυαλό τους και κάποιοι οι οποίοι βγαίνουν απόλυτα αλαζονικά, απόλυτα αλλά παρά τη γραμμή που έχει πέσει κρατηθείτε και κάνει ορισμένους να εμφανίζονται και ως με αγγελικά πρόσωπα οι οποίοι είναι συνήθως φωνακλάδες στα μέσα ενημέρωσης, αλλά η αλαζονία βγαίνει, να ξέρουν όλοι. Είναι μια άλλη αναμέτρηση αυτή. Είναι η αναμέτρηση που έχει ως βασικό διακύβευμα ποιος θα κυβερνήσει τα επόμενα 4 χρόνια, ποια κυβέρνηση, ποιος πρωθυπουργός και άρα με ποιο σχέδιο, με ποιο πρόγραμμα. Αυτό κατά την άποψή μου είναι το κρίσιμο να συνειδητοποιήσουμε. Και σε αυτή τη μάχη το κοντέρ μηδενίζει και ξαναρχίζουμε από την αρχή. Και έχουμε επίγνωση αυτή την ώρα εμείς και των δυσκολιών της και των τάσεων που επικρατούν στην ελληνική κοινωνία αλλά και των δυνατοτήτων που έχουμε. Γιατί? Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές του 2014 με τις εκλογές του 2015 κατάφερε μέσα σε 6 μόλις μήνες να κερδίσει 670.000 ψηφοφόρους. Το αποτέλεσμα των ευρωπαϊκών εκλογών του ΣΥΡΙΖΑ του 2014 ήταν κοντά στο αποτέλεσμα τους οποίους έχασε με το παραπάνω η Νέα Δημοκρατία ως κυβερνών κόμμα τότε. Λοιπόν, όμως επαναλαμβάνω, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προχωρά σε ένα... Γιατί το λέτε αυτό, έχει σύγκριση αυτό όχι, που λέτε. Όχι, όχι, το λέω υπό την έννοια ότι τώρα και εσείς κυβέρνηση είστε και ενδεχομένως χρεώνεστε, ναι, αλλά με τη διαφορά, αυτό που περιγράψατε εσείς προηγουμένως. Με τη διαφορά όμως, κύριε Κοντρότσο, ότι τότε η Νέα Δημοκρατία συνέχιζε μια πολιτική η οποία οδηγούσε στον κρεμό και στο αδιέξοδο, δεν έκλεινε καμία αξιολόγηση, είχε 28% ανεργία, ήταν τα spread στο 7%, 7 μονάδες, ήταν η ανάπτυξη κάτω από τον πάτο, δεν είχαμε πλεονάσματα, δεν είχαμε ελπίδα, δεν είχαμε προοπτική και ροκάνισε τον χρόνο για να οδηγήσει, να αφαιμάξει τα ταμεία και να μας οδηγήσει στην αριστερή παρένθεση. Εμείς εισπράξαμε τη δυσαρέσκεια, αλλά έχουμε καταφέρει να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια, έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε συνθήκες προοπτικής για την μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Όχι ότι θα αλλάξει η ζωή από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά έχουμε μια πορεία προς τα μπρος. Έχουμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε ένα σχέδιο τις επόμενες μέρες προγραμματικό, συμβατό και ρεαλιστικό που θα αφορά τη μεγάλη πλειοψηφία και κυρίως τη μεσαία τάξη. Και έχουμε τη δυνατότητα να λέμε ότι πετύχαμε 5 πράγματα τα οποία διακυβεύονται. Πετύχαμε την αναβάθμιση του ρόλου και του κύρους της χώρας στο διεθνές και ευρωπαϊκό στερέωμα. Πετύχαμε την αξιοπιστία της χώρας που το 2015 το αναλάβαμε. Ήμασταν το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Πετύχαμε να φύγει η Επιτροπή επάνω από το κεφάλι μας. Πετύχαμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης όλα αυτά τα χρόνια. Πετύχαμε να σώσουμε τους πιο αδύναμους. Και τώρα ήρθε η ώρα και για τη μεσαία τάξη να εισπράξει και να, αν θέλετε, γευτεί
τις θετικές συνέπειες αυτής της θετικής πορείας. Άρα λέτε λοιπόν ότι το παιχνίδι γυρίζει με το κοντέρ μηδενισμένο. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τη δυνατότητα, διότι το έχει ξανακάνει, να πάρει τους ψηφοφόρους εκείνους που χρειάζεται για να ανατρέψει το αποτέλεσμα. Ναι. Να το δούμε λίγο μαθηματικά πώς μπορεί να προκύψει αυτό. Είχατε μία πολύ χαμηλή συσπήρωση. Δεν κατορθώσατε στις ευρωεκλογές, ενώ να ανεβάσετε τη συσπήρωσή σας, παρά το γεγονός ότι έγιναν με όρους δημοψηφίσματος οι ευρωεκλογές αυτές. Η αύξηση της συσπήρωσης είναι το μεγάλο ζητούμενο για τις εκλογές της 7ης Ιουλίου και επίσης είναι το μεγάλο ζητούμενο η ανάταξη αυτής της ήττας που υποστήκατε σε ειδικά εκλογικά κοινά. 17+. Εκεί δεν ήταν μεγάλη ήττα. Και ήταν μικρότερη. Και ήταν ίσα. Δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, παρά το γεγονός ότι πήρατε αυτά τα θετικά μέτρα, μπορεί σε αυτά τα ειδικά εκλογικά κοινά να υπάρξει ανάταξη? Ασφαλώς και μπορεί. Αλλά εγώ θέλω να εδραιώσω και με την γλώσσα των αριθμών αυτό το οποίο είπα πριν. Ότι οι κάλπες θα είναι άδειες και θα γεμίσουν. Και ότι το πώς θα συμπεριφερθεί ο καθένας από όλους τους πολίτες έχει να κάνει με τις συνθήκες που θα διαμορφώσουμε το επόμενο διάστημα. Θέλω όμως να σας πω κάτι. Εάν οι εκλογές αυτές έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή και όχι μικρότερη συμμετοχή, δηλαδή αν οι περίπου 600.000 ψηφοφόροι που ψηφίσαν στις εκλογές του 2015 τις κρίσιμες και δεν πήγαν στην κάλπη τώρα, και εγώ εκτιμώ ότι περισσότεροι από αυτούς δεν πήγαν για να εκφράσουν τις αρέσκειες στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αν η μεγάλη τους επιθυμία ήταν να τιμωρήσουν το ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα είχαν πιστεί από τη Νέα Δημοκρατία, θα πήγαιναν εκεί. Και αν επίσης δημιουργηθεί ένα αίσθημα του διακυβεύματος των εκλογών σε όλους εκείνους επίσης ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ του 2015 που επέλεξαν μικρότερα κόμματα και είναι γύρω στις 400.000 ψηφοφόροι, έχουμε αμέσως 1.000.000 ψηφοφόρων που θα κρίνουν το αποτέλεσμα των εκλογών. Είναι ένα διακύβευμα ανοιχτό. Δεν ισχυρίζομαι ότι είναι ένα εύκολο διακύβευμα. Ισχυρίζομαι όμως ότι είναι ανοιχτό και απολύτως επιτεύξιμο, απολύτως εφικτό με βάση τη γλώσσα των αριθμών. Παρένθεση, αφού θέλετε να μείνουμε στο ερώτημά σας, αν γυρίζει, θα σας απαντήσω με το ρητό του Γαλιλαίου. Και όμως γυρίζει. Ωραία. Επειδή λοιπόν σας αρέσουν οι αριθμοί, ως μηχανικός άλλωστε, θα θέλω να σταθούμε σε έναν συγκεκριμένο αριθμό και έχει να κάνει με αυτό το περίπου 3% που σχεδόν από το πολιτικό πουθενά μέσα σε μερικές εβδομάδες άρχισαν να το ανοιχνεύουν οι δημοσκόποι και αποτυπώθηκε και στις κάλπες, το περίπου 3% του κόμματος του κυρίου Βαρουφάκη. Εικάζω ότι είναι ψηφοφόροι που το 2015 είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Άκουσα τον κύριο Βαρουφάκη προχθές να προτίθεται, εάν περάσει στην συγκεντρώση το 3% και περάσει στην επόμενη Βουλή, να συνεργαστεί, αν χρειαστεί, και με τη Νέα Δημοκρατία και με το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς θα τους πάρετε πίσω αυτούς τους ψηφοφόρους? Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην κρίση των δημοκρατικών πολιτών. Και έχω απόλυτη κατανόηση στο γιατί αισθάνθηκαν την ανάγκη να εκφράσουν δυσαρέσκειά τους στο ΣΥΡΙΖΑ, επιλέγοντας μικρότερα κόμματα στις ευρωεκλογές. Επίσης πρέπει να πω ότι ακόμα και από τις δηλώσεις του κ. Βαρουφάκη, ότι η μόνη χαμένη ψήφος είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι μπορώ να συνεργαστώ και με τη Νέα Δημοκρατία, είναι σαν να υποτιμά την νοημοσύνη αυτών των ανθρώπων. Διότι δεν υπάρχει κανείς, πιστεύω, που ακόμα και αν έχει δυσαρεστηθεί, αν έχει απογοητευτεί, αν περίμενε περισσότερα από εμάς, που να μην καταλαβαίνει τις χαοτικές, τις ριζικές διαφορές που έχει το δικό μας πρόγραμμα από αυτό του κ. Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει κανένας δημοκρατικός πολίτης, πιστεύω, που θα τιμήσω, τιμώ τη στάση του στις ευρωεκλογές και θα την τιμήσω και στις εθνικές εκλογές. Που δεν καταλαβαίνει όμως ότι η προγραμματική αντίθεση είναι χαοτική και ότι η χώρα, εάν αυτή τη στιγμή βρίσκεται μπροστά σε ένα σταυροδρόμι, αν θα συνεχίσει μια θετική πορεία προς τα μπρος με ένα ισορροπημένο μείγμα ελαφρύσεων αλλά και κοινωνικής στήριξης, ή αν θα βρεθεί μπροστά σε πολύ επικίνδυνους ατραπούς,
σε ό,τι αφορά την κοινωνική σταθερότητα, σε ό,τι αφορά και τη δημοσιονομική πορεία της. Εγώ θέλω να το επισημάνω αυτό, αλλά κυρίως ό,τι αφορά την κοινωνική σταθερότητα. Φοβάμαι ότι αν επιστρέψουμε σε μνημονιακές πολιτικές, όπως πρεσβεύει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα και χωρίς μνημόνια, τότε θα γυρίσουμε πολύ σύντομα στην περιπέτεια που ζήσαμε το 2010-2014 και είναι κρίμα για τη χώρα. Αντίστοιχης προγραμματικής τοποθέτησης ήταν η επιλογή στην μακρινή Αργεντινή ενός νεοφιλελεύθερου δεξιού προέδρου, του κυρίου Μάκρη, ο οποίος είχε υποσχεθεί και τότε δήθεν ραγδαίες μειώσεις φορολογίας, φορολαφρύνσεις στους, κυρίως στις επιχειρήσεις, αλλά διάλυση της κοινωνικής προστασίας. Οι αγορές τον επικροτήσανε, τον χειροκροτήσανε τότε. Όλος ο διεθνής τύπος ύμνους για τον κύριο Μακ. Μέσα σε ένα χρόνο, τι έγινε στην Αργεντινή? Επέστρεψε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εάν εφαρμόσει το πρόγραμμα αυτό οποιαδήποτε κυβέρνηση, το οποίο έχει ο κ. Μητσοτάκης, θα μας ξαναοδηγήσει στην αγκαλιά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Γιατί, για παράδειγμα, το ασφαλιστικό τύπου Πινοσέτ είναι ένα σύστημα, γιατί λέμε και μέσα καμιά φορά, τι θα πει Πινοσέτ, ήδη το ονομάσα Πινοσέτ, αλλά τι είναι? Είναι ουσιαστικά η εκχώρηση της επικουρικής ασφάλισης στους ιδιώτες, στις ιδιωτικές ασφαλιστικές. Το σύστημα όμως στην Ελλάδα, το συνταξιοδοτικό, είναι ένα σύστημα που ό,τι πληρώνουμε οι εργαζόμενοι από εισφορές είναι τα χρήματα τα οποία παίρνουν συνταξιούχοι μας. Αν λοιπόν ένα μεγάλο μέρος των εισφορών από επιλογή φύγει από την επικουρική, από τις εισφορές και πάει στις ιδιωτικές για να φτιάξουν εκεί έναν κουμπαρά οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, θα δημιουργηθεί τεράστια τρύπα στο ασφαλιστικό σύστημα, το οποίο με χίλια βάσανα και χίλια ζόρια καταφέραμε από ελληματικό να το κάνουμε βιώσιμο. Ενώ είχαμε 1,1 δισεκατομμύριο ελλείμματα στα ασφαλιστικά ταμεία, σήμερα έχουμε πάνω από 800 εκατομμύρια πλεονάσματα στα ασφαλιστικά ταμεία. Θα έρθει λοιπόν με αυτό το σύστημα για να ευνοήσει ποιον? Τις ιδιώτες στον χώρο της ασφάλισης, τα κέρδη κάποιων ιδιωτών. Και θα δημιουργήσει τεράστιες τρύπες, κενά, στη δυνατότητα πληρωμής των συντάξεων. Ποιος θα τα καλύψει αυτά τα κενά? Θα τα καλύψουν προφανώς, θα κληθεί να τα καλύψει το δημόσιο ή θα κοπούν συντάξεις. Και αν δεν έχει να τα καλύψει το δημόσιο, θα έρθουν μετά να μας προσφέρουν πάλι προγράμματα σωτηρίας. Αυτός ο φαύλος κύκλος, πέραν της επιπλέον επικινδυνότητας, όταν δίνουμε έναν τομέα που αφορά, αν θέλετε, την κοινωνική αλληλεγγύη στη λογική του ιδιωτικού κέρδους, δηλαδή θα υπάρχει ο επενδυτικός κίνδυνος. Είδαμε τι έγινε με την ασπίς ασφαλιστική, την ασπίς πρόνοια, και πόσοι άνθρωποι χάσανε τις αποταμιεύσεις τους. Είδαμε τι έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με την AIG, η οποία κατέρευσε το 2008 και κλήθηκε το Αμερικανικό Δημόσιο να τη διασώσει. Αυτές είναι νεοφιλελεύθερες συνταγές που δεν τις κρύβει ο κ. Μητσοτάκης. Και αυτό ίσως, αν θέλετε, μέχρι τώρα ήταν ένα στοιχείο ευθύτητας από την πλευρά του. Κρύβεται τώρα και δεν θέλει να συγκρουστούμε πάνω σε αυτά και να παρατεθούμε με διάλογο. Αλλά αυτές οι επιλογές θα μας οδηγήσουν ξανά σε μία περίοδο που όλοι θέλουμε να ξεχάσουμε. Και είναι παράδοξο να λέει ο κ. Βαρουφάκης ιδίως ότι θα συνεργαστεί και με τον κ. Μητσοτάκη. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Όντως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι ακριβώς. Αλλά εδώ θέλει να συνεργαστεί με τον κ. Σόιμπλε, οπότε δεν είναι και παράδοξο. Τώρα μου δίνετε έτσι το έναυσμα, το έχετε ξαναπεί, αλλά πώς αισθάνεστε για το γεγονός ότι μια συνεργασία που είχατε, η οποία ήταν επώδυνη, αυτή η συνεργασία του πρώτου εξαμήνου του 2015, για την οποία ο κύριος Μητσοτάκης είπε χθες ότι πρέπει να διερευνηθεί, ότι είναι ένα θέμα που ως κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία θα το διερευνήσει, είπε. Πώς αισθάνεστε για το ότι εκείνος ο συνεργάτης, εκείνης της περίοδου, ο πρώην συνεργάτης σας, έχει τώρα ένα κόμμα που ουσιαστικά παίρνει ένα περίπου 3% από το εκλογικό ακροατήριο που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές? Η δημοκρατία δίνει τη δυνατότητα στον καθένα να διεκδικήσει, να κερδίσει τους πολίτες με τον πολιτικό του λόγο.
Κοιτάξτε, δεν με ξαφνιάζει αυτό. Δεν με ξαφνιάζει. Και παραλαμβάνω, οι ευρωπαϊκές εκλογές κατεξοχήν είναι μια αναμέτρηση που δίνεται η δυνατότητα σε πολίτες είτε να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους στο κόμμα που κυβερνά, είτε να εκφράσουν, να τοποθετηθούν με βάση την πιο συγκινική τους προτίμηση. Όταν όμως το διακύβευμα που τίθεται είναι το διακύβευμα του ποιος θα κυβερνήσει, τότε αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο σκέφτονται και τοποθετούνται στην κάλπη οι πολίτες. Θα έμοιαζε λίγο, αν θέλετε, αλαζονικό αυτό που λέω, αλλά δεν είναι για τον εξής λόγο. Διότι δεν ευθυνόμαστε εμείς γι' αυτό. Εγώ ήμουν αυτός ο οποίος και εμείς ήμασταν αυτοί οι οποίοι επιχειρήσαμε να αλλάξουμε αυτόν τον εκλογικό νόμο. Αυτό υπάρχει σήμερα ξανά, όπως υπήρχε και σε όλες τις κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις από το 1974 και μετά, το ότι ο κόσμος τοποθετείται με βάση το ποιος θα κυβερνήσει και, άρα βλέπαμε άλλα αποτελέσματα στις εθνικές και άλλα στις ευρωπαϊκές εκλογές. Αυτό υπάρχει και σήμερα, διότι το κίνημα αλλαγής κυρίως, που είχε κάθε λόγο να συνταχθεί με την άποψή μου, κυρία Γεννηματά, αρνήθηκε να ψηφίσει την απλή αναλογική. Ναι. Και σήμερα πιστεύω ότι όλα τα μικρά κόμματα θα είναι, αν θέλετε, σε μεγάλο βαθμό θα δεχθούν τις συνέπειες αυτής της επιλογής. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη φορά είναι πολύ σκληρό αυτό το διακύβευμα. Λοιπόν, επειδή έχουμε ελάχιστο χρόνο, ήδη έχουμε περάσει το χρόνο που υπολογίζαμε να αφιερώσουμε σε αυτή τη συζήτηση, εγώ το χαίρομαι και μακάρι να είχαμε ακόμα περισσότερο χρόνο. 2-3 ερωτήματα πολύ γρήγορα. Είπε χθες στον Νίκο Χατζηνικολάου ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, εξηγώντας γιατί είναι εφιάλτης η απλή αναλογική, ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, εάν πάμε σε επαναληπτικές εκλογές με απλή αναλογική, να προκύψει συνεργασία Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ. Και θέλω την άποψή σας. Εσείς θεωρείτε ότι κάτω από ένα σενάριο επαναληπτικών εκλογών με απλή αναλογική, που μπορεί να προκύψει μεγάλος συνασπισμός, μπορεί να προκύψει τέτοια κυβέρνηση. Ας μην κοροϊδεύουμε τους πολίτες. Αυτά τα διλήμματα, τα ψευτοδιλήμματα τα βάζει ο κ. Μητσοτάκης, γιατί έχει την αλαζονία και την επιθυμία, αφού καθάρισε όλους τους όλους με τους οποίους συμπορεύτηκε στο αντισύριζα μέτωπο το οποίο εστήθη από το 2015 και μετά, τους καθάρισε όλους. Δεν έμεινε κανένας, δεν έμεινε Ένωση Κεντρών, δεν έμεινε ποτάμι. Το Κινάλ έχει χαμηλότερα ποσοστά από αυτά τα οποία είχε στις προηγούμενες ευρωπαϊκές εκλογές, παρότι τότε είχε λογική φθορά ενώ όσο ήταν στην κυβέρνηση, ενώ τώρα ήταν στην αντιπολίτευση. Όλοι συνταχθήκαν στο αντισύριζα μέτωπο, ο μόνος που κέρδισε ήταν ο κ. Μητσοτάκης. Και τώρα θέλει να τους ξεκάνει τελείως. Γιατί τα λέει αυτά για να δημιουργήσει το δίθεν κίνδυνο της ακυβερνησίας για να διεκδικήσει την αυτοδυναμία. Αυτό πιστεύει. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Έχει κανείς αμφιβολία ότι όποιος πάρει τις 50 έδρες μπόνους από τους δυο μας. Γι' αυτό λέω ότι εξαιτίας του εκλογικού νόμου υπάρχει αυτό το ότι είναι απόλυτος ο διλημματικός χαρακτήρας της επόμενης κάλπης. Η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση. Όποιος πάρει λοιπόν τις 50 έδρες. Όποιος πάρει τις 50 έδρες θα σχηματίσει κυβέρνηση. Και νομίζω ότι είναι απολύτως σαφές. Με κάποια συνεργασία προφανώς. Απολύτως. Απολύτως. Άλλωστε και κυρίως. Θα μπορούσε να πει κανείς αυτό ότι είναι ξεκάθαρο, άλλωστε το έχουν δηλώσει και η κυρία Γεννηματά από ό,τι είδα, δεν άφησε κανένα τέτοιο περιθώριο. Είναι απόλυτα σαφές. Δεν θα υπάρξουν σε αυτή την αναμέτρηση, σε αυτή τη φάση εκλογές επαναληπτικές με την απλή αναλογική. Και αυτή την ευκαιρία τη χάσαμε, γιατί εγώ είμαι υπέρμαχος της απλής αναλογικής. Θεωρώ ότι και τα δημοτικά συμβούλια και οι περιφερειές μας, τώρα που εκλέχθησαν οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες, θα μπορέσουν να λειτουργήσουν σε ένα διαφορετικό πνεύμα. Και σε ένα Άρα διαφορετικό λέτε κλίμα. Ότι 7 Ιουλίου θα βγάλει κυβέρνηση ούτως ή άλλως. Και διαμορφώνονται συνενέσεις πάνω από το τραπέζι με προγραμματικές συγκλήσεις. Προφανώς λοιπόν οι δύο πόλοι του πολιτικού συστήματος και στην απλή αναλογική δεν μπορούν να είναι σε πλαίσιο συνεργασίας παρά μονάχα κάτω από πολύ ακραίες συνθήκες. Που αυτό ορίζει η ανάγκη της χώρας αν υπάρχει κάποιο μεγάλο εθνικό θέμα, αλλά σε συνθήκες ομαλές και κανονικότητας οι δύο βασικοί πόλοι αριστεράς και δεξιάς δεν είναι μαζί. Έχουν αντίθετα σχέδια, πόσο δε μάλλον που τώρα τα δικά μας είναι πολύ πολύ αντίθετα. Άρα επαναλαμβάνω την ερώτηση, πιστεύετε ότι η 7 Ιουλίου θα βγάλει κυβέρνηση ούτως ή άλλως και δεν θα χρειαστεί να πάμε σε επαναληπτικές εκλογές? Το ερώτημα είναι αν θα είναι κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ,
που θα είναι άρα κυβέρνηση που θα συνεχίσει αυτή την προοδευτική πορεία, θα είναι προοδευτική διακυβέρνηση, τη θετική πορεία εξόδου από την κρίση με ένα ισορροπημένο μείγμα και κοινωνικής προστασίας και ελαφρύνσεων των μεσαίων στρωμάτων, ή θα είναι μια κυβέρνηση η οποία θα γυρίσει τη χώρα πίσω. Μια κυβέρνηση συντηρητική, η οποία θα κυβερνήσει από ό,τι φαίνεται με όρους ρεβανσισμού και εκδικητικότητας, η οποία θα εφαρμόσει ακραίες πολιτικές που ούτε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν σκέφτηκε να μας τις προτείνει, όπως αυτές που αφορούν την κατάργηση, την ελαστικοποίηση της εργασίας, το 7ήμερο εργασίας. Και θα, ο ελληνικός λαός θα έχει να επιλέξει. Το γεγονός της αποχώρησης του Ευάγγελου Βενιζέλου από το κίνημα αλλαγής, ρωτώ ευθέως, διευκολύνει την πιθανότητα μιας τέτοιας μετεκλογικής, αν είστε εσείς πρωτοκόμμα και πάρετε τον πόνους, συνεργασίας με το κίνημα αλλαγής και την κυρία Γεννηματά? Κοιτάξτε, δεν μου αρέσει να επισέρχομαι στα εσωτερικά άλλων κομμάτων. Εγώ όμως βλέπω ότι ο κύριος Βενιζέλος έφυγε, η γραμμή Βενιζέλου έμεινε στο κοινάλι. Διότι παρά την αποχώρηση του κύριου Βενιζέλου, η στρατηγική της μονομέτωπης και ακόμα πιο έντονης επίθεσης απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει. Και άρα δίδεται η εντύπωση στον ελληνικό λαό ότι όλο αυτό γίνεται, εφόσον δεν υπάρχει καμία διαφορά στρατηγικής, όλο αυτό γίνεται για το ποιος θα βγει βουλευτής, σε ποια θέση θα είναι, για την διαχείριση και το μοίρασμα μικροεξουσιών. Έχοντας μια εμπειρία, γιατί και ο δικός μας ο χώρος κάποτε ήταν σε αντίστοιχα ποσοστά και βρέθηκε και σε παρόμοιες καταστάσεις, θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι απέναντι στους πολίτες που αντιλαμβάνονται το διακύβευμα που είναι η ζωή τους και με ποιο σχέδιο θα κυβερνηθούν, είναι αποκρουστικό. Από εκεί και πέρα θέλω να πω ότι θα ήμουν ευτυχής, πράγματι θα ήμουν πολύ ευτυχής, αν η αποχώρηση Βενιζέλου σήμαινε και αλλαγή στρατηγικής σε ό,τι αφορά ένα κόμμα το οποίο ανοίγει στο προοδευτικό χώρο, και η διάθεσή μας για συνεννόηση και διάλογο είναι διαρκής και διατυπώνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια από τη δική μας πλευρά, χωρίς καμία ανταπόκριση όμως. Λοιπόν, το εκλαμβάνω και ως ένα μήνυμα αυτό προς τον χώρο του κινήματος αλλαγής. Φαντάζομαι ότι εσείς δεν θεωρείτε ότι η ψήφος στο κίνημα αλλαγής, όπως ακούστηκε από τον κύριο Μητσοτάκη πριν τις ευρωεκλογές, είναι χαμένη ψήφος? Εγώ δεν θα πω ποτέ κάτι τέτοιο για καμία πολιτική δύναμη. Λοιπόν, και για να κλείσουμε, επειδή το αναφερθήκατε 2-3 φορές το θέμα αυτό, ο κύριος Μητσοτάκης θέση είπε debate, αλλά όλοι μαζί. Όχι δυο σας. Το απέκλεισε. Λοιπόν, πώς θα αντιδράσετε σε αυτό? Θα επαναδιατυπώσετε την πρόσκληση με κάποιον τρόπο ή θα πάτε όλοι μαζί? Κοιτάξτε, εγώ τον καλώ να αναθεωρήσει αυτή τη θέση. Και εγώ αυτό προτείνομαι να σας φιλοξενήσω κιόλας. Τον καλώ να αναθεωρήσει αυτή τη θέση και αυτή τη στάση. Πρώτα απ' όλα γιατί δεν τον τιμά τον ίδιο. Και ιδίως αν θεωρεί ότι έχει και την υπεροχή του ευρωεκλογικού αποτελέσματος, τι φοβάται? Δεύτερον, δεν αδικεί μόνο τον ίδιο, αδικεί και τον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός θα κληθεί να πάρει κρίσιμες αποφάσεις στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση σε κανονικότητα, έξω από τα μνημόνια, τώρα που βγάλαμε το κεφάλι έξω από το νερό, να αποφασίσει με νυφαλιότητα, με βαστά προγράμματα, τις θέσεις, τις διαφορές, τις αντιθέσεις, ποια επιλογή θα κάνει. Ο Κώστας ο Καραβαλής με τον Κώστα τον Σιμίτη είχαν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν με πολιτισμό. Και εσείς νομίζετε ότι δεν είμαι Μαράκη. Ο Κώστας ο Καραμαλής με τον Γιώργο τον Παπανδρέου είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν με πολιτισμό τις θέσεις τους. Εγώ με τον Βαγγέλη τον Μαϊμαράκη είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε με πολιτισμό πολιτικό τις διαφορές μας και τις θέσεις μας, να κρίνει ο ελληνικός λαός. Γιατί το αρνείται? Γιατί το αρνείται αυτό? Δεν θέλω να δώσω εγώ τις απαντήσεις αυτό. Ας τις δώσει ο ελληνικός λαός. Εγώ θέλω, αν θέλετε, με απόλυτη νυφαλιότητα και ειλικρινία να του ζητήσω να αναθεωρήσει, γιατί κάνει κακό και στον ίδιο. Αλλά κυρίως είναι άδικο για τον ελληνικό λαό. Για τους πολίτες στους οποίους απευθυνόμαστε και θέλουμε να κρίνουμε με βάση τις θέσεις μας και όχι με βάση τα συνθήματά μας. Άρα εσείς λέτε και βεβαίως στο debate με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, αλλά επιμένετε στο ότι πρέπει να γίνει ασφαλώς και ένα debate μεταξύ ημών και του κ. Μητσοτάκη.
Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτήν την μεγάλη συζήτηση. 1:45. Είχαμε πολλά να πούμε. Λοιπόν, νομίζω ότι και υπάρχουν και θέματα τα οποία αναλαμβάνω την ευθύνη ότι δεν πρόλαβα να τα θίξω. Αλλά σε κάθε περίπτωση δώσατε πολλές ειδήσεις. Συνοψίζω, Δευτέρα πάτε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ζητάτε την προσφυγή στις κάλπες. Το θέμα θα είναι η οικονομία. Και την επόμενη Παρασκευή τροπολογία στην Βουλή για την κατάργηση της μείωσης στο αφορολόγητο. Αυτές είναι μερικές μόνο από τις ειδήσεις που διατυπώθηκαν. Και βεβαίως το αφήγημα είναι, όπως το λέω εγώ τουλάχιστον, είναι η μεσαία τάξη. Η μεσαία τάξη θα είναι αυτό που θα ακουστεί πολύ έντονα από τη δική σας την πλευρά στην πορεία προς τις εκλογές. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαστε εδώ στη Δημόσια Τηλεόραση και στην επόμενη μέρα. Και εγώ να σας ευχαριστήσω, κύριε Κοντρόζο. Κάναμε μια ουσιαστική συζήτηση. Το αφήγημα δεν ξέρω ποιο είναι, το διακύβευμα όμως είναι το μέλλον της χώρας. Φίλες και φίλοι, ευχαριστώ.